Παναγιώτη. Έλα να σε φιλήσω. Καλώς μας ήρθες. Τι είναι αυτά, παιδί μου? Θα σου πω. Θα σου πω, είναι για μια ταινία. Είναι αληθινά, έτσι, τα τραβάω. Ναι, τράβα, τράβα. Δεν μπορώ να τραβάω. Αληθινά είναι. Ναι. Και τα μαλλιά σου τα έχεις μακρύνει. Ναι. Έχεις αλλάξει. Ναι. Και να σου πω και κάτι. Δεν είσαι πια τόσο πολύ αδύνατος. Δηλαδή πρέπει να έχεις πάρει κανένα δύο κιλά και είσαι λίγο πιο. Η αλήθεια είναι ότι ακολουθώ ένα ειδικό πρόγραμμα γύμνασης και όχι τίποτα, δεν κάνω. Άρα αυτό δεν είναι κιλάκια που βλέπω. Είναι άλλη κατάσταση, άλλο πράγμα. Είναι, όχι, δεν κάνω τίποτα. Είναι απλά θέμα διάθεσης. Όχι, όχι. Τι, δεν τρως τίποτα στην Κύπρο? Τρώω και πολύ, μάλιστα. Κουζίνα τους είναι πολύ καλή, όντως, πολύ δυνατή. Όντως, πραγματικά. Και τις τελευταίες μέρες που είχαμε πάει και με την παράσταση, γιατί έκατσα κάποιες μέρες παραπάνω για να παίξουμε και τη θεατρική παράσταση. Μετά την παράσταση, ξέρεις, πάντα είσαι πεινασμένος, θα βγούμε όλοι μαζί παρέα με το θείας, οπότε πραγματικά έπεσε πολύ φάι. Τώρα πόσο καιρό είσαι στην Κύπρο? Δεν είσαι μόνιμα, αλλά όχι, συνεργάζεσαι. Όχι, ναι. Πηγαίνω, έρχομαι κανονικά. Οι υποχρεώσεις μου είναι να πηγαίνω γύρω στις 5 με 6 μέρες το μήνα. Απλά έτυχε τώρα μια περίοδος που έμεινα γύρω στις 10-12 μέρες, γιατί συνδυάστηκε και η παράσταση μαζί με τα γυρίσματα. Βρε Παναγιώτη μου, είσαι άλλος. Ναι. Οκ, καλά. Αρέσει το όμως στους άντρες. Στους άντρες. Στους άντρες όταν το βλέπουν οι γυναίκες. Όταν οι άντρες έχουν μουσεί, αυτό είναι. Ο άνθρωπος αμέσω παίζει το πάντα. Δεν του βάλε πλάτη. Ναι, μα τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι ότι ομολογώ ότι μου έχουν εκφραστεί πολύ θετικά. Δηλαδή θέλω να πω, παρόλο που η πρώτη εντύπωση μπορεί να ξενήσει κάποιον, να θεωρεί ότι είναι έτσι πολύ άγριο ή πολύ σκούρο κτλ. Αλλά εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα και οι περισσότεροι τους αρέσει. Είπες τώρα ότι αυτό είναι θέμα ρόλου. Ναι, εντάξει, ο λόγος που το άφησα δεν είναι σκοπεύω να γίνω παπάς. Το άφησα γιατί θα κάνω μια ταινία τώρα τον Νοέμβρη. Και επειδή. Το Νοέμβρη θα βγει ή θα ξεκινήσει? Όχι, το Νοέμβρη θα ξεκινήσει. Ήδη έχουμε ξεκινήσει πρόβες. Το Νοέμβρη θα ξεκινήσουμε γυρίσματα. Ποια ταινία? Λέγεται Κόκκινα Τριαντάφυλλα. Τη σκηνοθετεί ο Τάσος Μπαγλατζής που συνυπογράφει και το σενάριο. Έχει να κάνει με την εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973 και τις μέρες εκείνες, ειδικά τη βραδιά, και επικεντρώνεται το βράδυ που μπήκε το τάγκ, έριξε την πύλη του Πολυτεχνείου. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Εγώ μόλις διάβασα το σενάριο, πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Και επειδή έχουμε κάποιες σκηνές που θέλαμε να δούμε τι στυλ θα κρατήσω και για τότε και για μετά, δηλαδή θα κάνουμε και ένα transition στον χρόνο, θα προσπαθήσουμε κάπως να με μεγαλώσουμε ηλικιακά, ξέρω εγώ. Και θέλουμε να δούμε έτσι ακριβώς το στυλ, τα μαλλιά κτλ. Οπότε έμεινε. Και ξεκινάει η ταινία τώρα γυρίσματα πάνω στο. Να, τώρα μπαίνουμε στο Νοέμβρη. Ναι. Είναι μέσα στην επέτειο. Μα δεν έγινε τυχαία, ναι. Πραγματικά ναι. Θέλαμε να είναι η περίοδος της επέτειου και ενδεχομένως θα γίνουν και κάποια γυρίσματα την μέρα. Προφανώς γι' αυτό ξεκινάτε. Για να είναι τα σύγχρονα κομμάτια της ταινίας. Ενδιαφέρον θέμα πάντα. Πολύ. Είναι πολύ και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι δεν είναι απλά μια. Πώς να το πω, ένα ξαναζεσταμένο θέμα, δηλαδή πάλι μια αναπαραγωγή μιας ιστορικής περίοδου που όλοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, καταφέρνει να σε κάνει να ξανααισθανθείς πραγματικά τι συνέβη εκείνο το βράδυ. Την ένταση. Την ένταση ακριβώς. Μέσα σε αυτή την αναπαράσταση των γεγονότων της εποχής θα υπάρχει και ερωτική ιστορία ή θα είναι μόνο. Εντάξει, ναι, φυσικά υπάρχει. Θα υπάρχει. Ναι, από εκεί αν θες είναι και το κουκούτσι. Εδώ που είναι ξέρω ο Τιτανικός και το θέμα ήταν το love story των δύο. Έχεις δίκιο, Ελένη. Όχι, υπάρχει. Είναι η παρτενέρ μου θα είναι η Βίκη Παπαδοπούλου. Και ουσιαστικά η ιστορία ξεκινάει από τη σχέση μας, αλλά δένει πάρα πολύ όμορφα με το ιστορικό πλαίσιο. Δεν είναι απλά έτσι μια ερωτική ιστορία για να υπάρχει. Και ξεκινάει από το γεγονός ότι εγώ έχω μόλις τελειώσει τις σπουδές μου στην ιατρική και έρχομαι από ένα περιβάλλον ξέρεις, έτσι, μεγαλοαστών, από οικογένεια μεγαλογιατρών κτλ. Που φυσικά δεν θέλει να έχει σχέση με αυτές τις εξεγέρσεις κτλ. Ενώ η κοπέλα μου που θα υποδίεται, η Βίκη Παπαδοπούλου, είναι από τους προτεργάτες της εξέγερσης, μπαίνει στο Πολυτεχνείο και εγώ βρίσκομαι στο δίλημα μεταξύ και του κοινωνικού μου περιβάλλοντος και του ερωτά μου για αυτήν και φυσικά και για όλο αυτό που σημαίνει στη χώρα. Αυτού του τύπου η θεματολογία των δύο διαφορετικών, ας πούμε, κοινωνικών τάξεων και κοσμοθεωρίας, πώς πάντα μέσα στα χρόνια, ακόμα και από την εποχή, ξέρω εγώ τι να πω τώρα, της Γαλλικής Επανάστασης, μέχρι και σήμερα, βλέπουμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει. Με διαφορετικό πρόσωπο, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει. Ναι. Είναι βασικό κομμάτι της ζωής. Δυστυχώς, δηλαδή είναι αυτό που πάντα ψάχνουμε στη ζωή. Δηλαδή, ψάχνουμε τον πραγματικό έρωτα και προσπαθούμε πάντα να τον αποφυλώσουμε από τις κοινωνικές, πώς να το πούμε έτσι, επίρρειες, επιρροές και να δούμε αν πραγματικά αισθανόμαστε κάτι για τον άλλον ή στεκόμαστε στο ποια είναι η κοινωνική του θέση, τι δουλειά κάνει, τι εντύπωση θα κάνει αυτό στον υπόλοιπο κόσμο κτλ. Αυτό είναι ο συγγενή. Κουβαλάει τόσα πράγματα. Μην μου πεις όμως ότι δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, Χριστίνα μου, φαντάζομαι ότι
και εσύ θα συμφωνήσει ότι όσο και να περνάνε τα χρόνια και όσο και να ανοίγουν συνέχεια τα μυαλά που λέμε ποτέ, και τα λοιπά, ποτέ. Αυτό υπάρχει, δηλαδή το σκέφτεσαι. Και οι ίδιοι άνθρωποι, νομίζω όσο και απελευθερωμένοι να λέμε ότι είμαστε, πάντα κουβαλάμε. Ναι, 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 πάντα. Για μας μιλάω, δηλαδή, έτσι έχουμε μεγαλώσει. Όσο και πιο απελευθερωμένος να είσαι, τα κουβαλάς. Και δυστυχώς θέλει μεγάλο κουράγιο στη ζωή. Δηλαδή θέλω να πω, παρόλο που δεν έχω την ανάλογη εμπειρία, αλλά όσο μπορώ να αφουγκραστώ μέσα από τη δουλειά μου. Γιατί εντάξει, όταν κάνεις τη δουλειά έχεις κάποια αισθητήρια λίγο πιο ανεπτυγμένα. Στην αρχή πάντοτε υπερασπίζεις τον έρωτα, αλλά βέβαια βλέπεις πολλούς ανθρώπους που στην πορεία κουράζονται και κάμπτονται από την περιβάλλον. Τώρα να είσαι ηθοποιός, είναι εύκολο. Είναι όχι, καθόλου, καθόλου, καθόλου. Δεν είναι. Μα οι άνθρωποι που τολμάνε συνήθως τέτοιες σχέσεις που δεν είναι αυτό το που περιμένεις τη σύμβαση, ρε παιδί μου. Δηλαδή να είσαι να πας με έναν άνθρωπο που είναι της ίδιας υποτίθεται τάξη με σένα ή να έχει τα ίδια πράγματα με σένα. Την ίδια κουλτούρα. Την ίδια κουλτούρα. Μα είναι αυτοί οι άνθρωποι που τελικά έχουν την επανάσταση μέσα στο αίμα τους. Και είναι αυτοί που. Καμιά φορά που μπορούν να πούν τολμό. Σου συμβαίνει. Όταν σου συμβαίνει, πώς το αντιμετωπίζεις αυτό. Και τώρα πια νομίζω είμαστε σε μια εποχή που δεν έχει τέτοιες μεγάλες διαφορές. Παλιά υπήρχαν μεγαλύτερες διαφορές. Ταξικές τώρα δεν υπάρχουν. Τώρα εντάξει δεν είναι τόσο έντονο. Χρήματα, πούμε, μόνο οικονομική είναι. Εντάξει, ναι, υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία ίσως φαίνονται λίγο πιο απαλά, ναι, αλλά πιστεύω ότι εξακολουθούν να υπάρχουν. Γιατί ξέρεις, όλοι επηρεαζόμαστε, υπάρχουν πρότυπα, ξέρεις, υπάρχει η αποθέωση της ομορφιάς και της εξωτερικής εμφάνισης και σου λέει. Θα σε ρωτήσω. Για σένα, ναι, υπήρχαν αντιδράσεις από οικείους δικούς ανθρώπους για μια κοπέλα που είχες και σε πιάσανε και σου είπανε ρε, εσύ δεν σου ταιριάζει, γιατί αυτό. Όχι, όχι, δεν είχα ποτέ. Γιατί με την έννοια ότι ποτέ η οικογένειά μου ή θέλω να πω το. Μπορεί να είναι και φίλοι σου, όχι μόνο οικογένεια. Δηλαδή δεν να βλέπουν ότι δεν στέκεται δίπλα, ναι, σου καλά. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι συγκεκριμένο, αλλά σίγουρα πολλές φορές, σαν φίλοι, μπορεί και εγώ ή μπορεί και κάποιος φίλος, να πεις ή να μην πεις. Καμιά φορά σέβεσαι και την επιλογή των φίλων σου, έτσι. Αλλά ναι, εντάξει, το να έχεις μια γνώμη για το αν ταιριάζει κάποιος φίλος σου με την κοπέλα αυτό του. Είναι τελείως διαφορετικό. Ναι, εντάξει, το ξέρω. Για το αν εσείς οι δύο μπορεί να είστε μαζί από ποτέ αυτό ξέρω που λέμε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για κοινωνικές διαφορές και άλλη σκέψη, άλλη νοοτροπία. Άλλα, όχι, εκείνος. Απλά με ρώτησαν αν έχουν επέμβει ποτέ σε μένα στην προσωπική μου ζωή για να μου πούνε ότι ξέρεις τι, αυτή η σχέση δεν θα έπρεπε να μην υπάρχει, όπως σημαίνει στην ταινία. Ναι. Δηλαδή, οι γονείς μου και το περιβάλλον μου επεμβαίνει και λέει: εσύ δεν πρέπει να έχεις σχέση με αυτήν την κοπέλα που είναι αντικαθεστωτική κτλ. Πάντως, εγώ δεν νομίζω ότι αυτό που λέει ο Παναγιώτης τώρα εδώ για την ταινία είναι απούσα νοοτροπία από το σήμερα. Δηλαδή, μια οικογένεια, για παράδειγμα, γιατρών μπορεί να θέλει για το γιο της να πάρει μια κοπέλα που σπουδάζει γιατρίνα ή που σπουδάζει νομικός. Ναι. Δηλαδή, δεν συμβαίνει αυτό. Εγώ το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και σε οικογένειες να γίνονται. Τώρα είναι, δεν είναι αυτή για μας. Τώρα είναι πιο σπάνιο τουλάχιστον να τσακώνεις για πολιτικά. Τότε και οι πολιτικές πεποιθήσεις ήταν τόσο οι άνθρωποι. Σε τάξη, συμβαλμένη, δεξί, αριστερή, κέντρο, επαναστάτη. Δηλαδή, αν θες να κομμουνιστεί σε κάποια δεξιά οικογένεια, μπορεί να ήταν μεγάλη ανατροπή. Ναι, τώρα δεν υπάρχει καν ο κομμουνισμός. Δηλαδή, γι' αυτό έχουν όλα πιο μαλακό. Αναβιώνει ο μύθος του Ρωμαίου, ναι, και της Ιουλιέτας. Βέβαια. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω να μου πεις για το διάστημα αυτό που βρίσκεσαι στην Κύπρο. Αχα. Θέλω να μου πεις. Ο κόσμος στην Κύπρο που βλέπει τηλεόραση, mm-hmm, εάν πάνω κάτω βλέπει και έχει τις ίδιες αντιδράσεις με τον κόσμο που βλέπει τηλεόραση και τα πρόσωπα της τηλεόρασης εδώ στην Ελλάδα. Κοίταξε να δεις. Ναι, φυσικά δεν διαφέρουμε σε τίποτα. Δηλαδή, άλλωστε ουσιαστικά. Εντάξει, είμαστε. Δηλαδή, όταν εγώ είμαι στην Κύπρο, αισθάνομαι σαν να είμαι στην Ελλάδα. Δεν αλλάζει κάτι. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εγώ, ας πούμε, βλέπω. Λέω παράδειγμα τώρα. Δεν ξέρω τι παίζει η τηλεόραση στην Κύπρο. Ναι. Εκτός από τα κομμάτια, κάποιες εκπομπές που παίζουν από την Ελλάδα εκεί. Δεν ξέρω, mm-hmm, το υπόλοιπο πρόγραμμα. Βλέπω όμως email που μου έρχονται κατά καιρός που μου λένε: μα τι κάνετε εσείς εκεί, κάθεστε και ασχολείστε, ξέρω εγώ, με τα νούμερα της τηλεθέασης ή κάθεστε και ξεψηλιάζετε μια ώρα, ξέρω εγώ, αν αυτός με εκείνο τσακώθηκε ή δεν ξέρω και εγώ τι. Κάτι γενικότερα για άποψη για τηλεόραση. Δεν μιλάω για μια εκπομπή συγκεκριμένη, έτσι. Δηλαδή ότι αυτό και τους ενοχλεί και τους κάνει εντύπωση, ότι τι ασχολείστε. Ναι, ναι, ναι. Και χαίρομαι που το ακούω, αλλά πραγματικά αναρωτιέμαι, εκεί εσείς, πώς ακριβώς το αντιμετωπίζετε το θέμα τηλεόραση, εκπομπές, προγράμματα, είτε τα προγράμματα που βλέπετε από την Ελλάδα, είτε τα προγράμματα της Κύπρου, και συμφωνώ μαζί σας και ξαναλέω, ναι, χάνετε πολλή ώρα να αναλύουμε το τίποτα ίσως, mm-hmm, αλλά εν πάση περιπτώσει, και βάζω και εμάς μέσα και άλλους πολλούς, και θέλω να δω εκεί πώς το, τι κάνουνε. Κοίταξε, θα σου έλεγα ότι όσον αφορά το κομμάτι, εγώ πάντοτε προσπαθώ να συγκεντρώνομαι στη δουλειά μου και να μην ούτως ή άλλως με επηρεάζουν τα πράγματα. Μια εικόνα έχεις όμως. Εντάξει, η εικόνα που έχω είναι, αν είναι σωστή δηλαδή, είναι ότι αισθάνομαι ότι ίσως δεν συμβαίνει αυτό τόσο έντονα. Ίσως λόγω του ανταγωνισμού. Ίσως δεν υπάρχει τόσο μεγάλος ανταγωνισμός όσο υπάρχει εδώ. Οπότε αυτό αναγκάζει πολλές φορές τους ανθρώπους που δουλεύουμε στην τηλεόραση να ασχολούνται πιο πολύ με την άμεση επιτυχία, με την άμεση τηλεθέαση κτλ.
Αλλά από την άλλη μεριά, σαφώς υπάρχουν εκεί πέρα πολύ, πολύ σοβαρά κανάλια, γραφεία παραγωγής κτλ. Που κάνουν και πάρα πολύ ωραίες δουλειές. Δηλαδή θέλω να πω, για μένα ήταν μια πολύ θετική έκπληξη αυτό. Δηλαδή δεν περίμενα από μια τόσο μικρή αγορά σε σχέση με την ελληνική αγορά να κάνει τόσο καλές παραγωγές. Δηλαδή πραγματικά έβλεπα σειρές. Είναι τελείως άλλη παιδεία από εμάς, παιδιά, οι Κύπροι. Δεν είμαστε, δεν μοιάζουμε σε τίποτα. Καταρχήν δεν έχουν απομυθοποιήσει. Καταρχήν σπουδάζουν ακόμα τη μουσική. Βλέπεις ότι σε αυτά τα παιχνίδια δεν έρχονται για να γίνουν διάσημοι σε 5 λεπτά. Το έχουν καλλιεργήσει. Έρχονται παιδιά που σπουδάζουν μουσική. Οι Κύπροι καλλιτέχνες που διαπρέπουν στην Ελλάδα είναι όλοι. Έρχονται με πολλή προϊστορία δουλειάς πίσω. Δεν είναι άνθρωποι που κάνουν αρπακόλα όπως εμείς συνέχεια. Και αυτή η απομυθοποίηση μόνο στην Ελλάδα γίνεται. Έχουμε γίνει προσωποκεντρικοί, μας ενδιαφέρουν μόνο τα ελληνικά θέματα. Τα περιοδικά μας δεν έχουν τίποτα άλλο εξώφυλλο, ούτε ένα ξένο. Ούτε μισό δηλαδή. Εκ των πραγμάτων, καμιά φορά ξέρεις, είναι και θέμα χρόνου βέβαια, δυστυχώς. Γιατί και εμείς, ας πούμε, πολλές φορές κάποια κακά πρότυπα, να το πω έτσι, τηλεοπτικά ή ξέρω εγώ οτιδήποτε, ήρθαν με μια χρονοκαθυστέρηση από ό,τι συνήθως ξεκινάνε στην Αμερική ή κάπου αλλού που εκεί είναι το απόγειο του ανταγωνισμού. Ναι, αλλά σε καμία χώρα δεν βρίζει το ένα σε ένα κανάλι τον άλλο συναδελφό του και να ασχολείται συνέχεια, νομίζω. Και οι Κύπροι είναι αποστασιοποιημένοι ως προς τη showbiz. Δηλαδή βλέπουν τηλεόραση και βλέπουν τα serial για serial. Το μουσικό είναι μουσικό, θαυμάζουν τους καλλιτέχνες και αυτό μέχρι εκεί. Και τέλος. Ναι. Και καλά κάνουν. Ναι. Και πολύ καλά κάνουν. Πάμε σε διαφημιστικά μηνυματάκια.